Είμαι σίγουρη ότι είναι ποιήση, επειδή εγώ ακόμα έχω τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα εγκλήματα που έκανε ο πρώην Πρωθυπουργός της Μάλτας και προσπαθούν με κάθε τρόπο να με κάνουν να φοβηθώ. Δεν έχουν τέλος οι περιπέτειες της οικογένειας της Μαρίας Εφίμοβα, της μάρτυρα δημοσίου συμφέροντος, πηγή της δολοφονημένης Μαλτέζας δημοσιογράφου Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίζια, που ερευνούσε φαινόμενα διαφθοράς. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια μόνιμη καταδίωξη αυτών των ανθρώπων, σε σημείο που να τους προκαλούν ασφυξία, είτε οικονομική είτε τρομερή πίεση. Οι άνθρωποι αυτοί πίστευαν ότι το 18 αυτή η ιστορία για αυτούς, τουλάχιστον στην Ελλάδα, είχε τελειώσει. Ότι τουλάχιστον η Ελλάδα θα μπορέσει να αποτελέσει πλέον μια ασφαλή κατοικία για την οικογένειά τους. Και έρχονται ξανά αντιμέτωποι με ένα ατέρμονο κυνήγι μαγισσών, γιατί ακριβώς το θεσμικό πλαίσιο δεν τους βοηθάει. Και δεν τους βοηθάει. Γιατί η Ελλάδα ακόμα δεν έχει ενσωματώσει την Ευρωπαϊκή Οδηγία για την προστασία των δημοσίων μαρτύρων. Ο σύζυγός της Μαρίας Εφίμοβα καλείται και πάλι ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων μετά από αίτημα των κυπριακών αρχών που ζητούν την έκδοσή του. Στην ουσία το ίδιο ένταλμα σύλληψης, έχοντας προσθέσει άλλες δύο κατηγορίες οι οποίες είναι παιδαριώδεις, είναι γελίες. Δεν συνιστούν καν κακούργημα προκειμένου να υπάρχει η βασική προϋπόθεση για να εκδοθεί κάποιος άλλο μέρος, έχει ακυρωθεί από την Ιντερπόλ στην περίπτωση της κυρίας Εφίμοβα. Είναι ακριβώς το ίδιο κατηγορητήριο, έχοντας προσθέσει δύο ακόμα κατηγορίες προκειμένου να φαίνεται διαφορετικό. 16 Οκτωβρίου 2017, μια βόμβα στο αυτοκίνητο της Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίζια, που ερευνούσε οικονομικά σκάνδαλα στη Μάλτα και τα Panama Papers, κόβει το νήμα της ζωής της δημοσιογράφου και φέρνει κυνηγημένη και αντιμέτωπη με το φόβο τη βασική της μάρτυρα. Η Μαρία Εφίμοβα καταφεύγει στην Ελλάδα με το σύζυγό της και τα δυο της παιδιά. Εγώ δεν έχω μετανιώσει αυτά που έκανα. Λυπάμαι φυσικά πάρα πολύ για αυτά που έγινε με τη Δάφνη Καρουάνα Γκαλίζια. Είναι πολύ άδικο και πολύ θλιβερό. Αλλά επειδή τη θυμάμαι και σε χρονικό διάστημα που μιλούσαμε γίναμε και φίλες. Εγώ θα ήθελα να συνεχίσω και να ολοκληρώσω αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει μαζί. Φοβούμενη πως θα έχει τη μοίρα της δημοσιογράφου, βρίσκει καταφύγιο στην Κρήτη. Όμως οι διώξεις δεν σταματούν. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Εφίμοβα, αν φοβάστε. Φυσικά και φοβάμαι, επειδή έχουμε και παιδιά και φοβάμαι πάρα πολύ και είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και συνέχεια σκεφτόμαστε και προσπαθούμε να μην κινδυνέψουμε και αυτό τώρα διαρκεί χρόνια, δεν μιλάμε για μήνες, είναι τώρα από 2017 είναι 4 χρόνια. Φυσικά είναι μεγάλη πίεση και φοβάμαι, αλλά ο φόβος αυτός δεν θα με κάνει να πάω πίσω. Ο Άριος Πάγος τη δικαίωση απορρίπτοντας ως ασαφή τα εντάλματα της Μάλτας. Μέχρι τον περασμένο Νοέμβριο, όταν οι κυπριακές αρχές ζητούν την έκδοση του συζύγου της Παντελή Βαρνάβα. Βλέπουμε μια πολιτική δίωξη η οποία, αφού δεν κατάφερε να εξοντώσει προσωπικά την ίδια την κυρία Εφίμοβα, πλέον στοχεύει στην οικογένειά της. Επειδή είναι προφανές ότι αυτό που αναζητούν είναι τα στοιχεία που διαθέτεται. Είναι ασφαλισμένα τα στοιχεία αυτά? Ναι, φυσικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κύπρος εμφανίζεται στην υπόθεση, καθώς είχε εκδοθεί έντελμα και για την ίδια την Εφίμοβα, το οποίο ανακλήθηκε από την Ιντερπόλ ως εκπορευόμενο από πολιτική σκοπιμότητα. Αύριο πρόκειται να εκδικαστεί η υπόθεση του συζύγου. Τι ζητάτε? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετά τεκμήρια και γεγονότα ότι ο άντρας μου, ο σύζυγός μου, ο Παντελής, δεν πρέπει να εκδοθεί στην Κύπρο. Εάν εκδοθεί ο σύζυγος, αυτό θα είναι καταστροφή για την οικογένειά μας.